Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ζέστη, μπόρες, χαλάζι και κεραυνή στο μενού του καιρού τις επόμενες ημέρες, όπως λέει στον 984 ο μετεωρολόγος Κλέρχος Μαρουσάκης. Για τα νότια διαμερίσματα της χώρας φαίνεται ότι οι συνθήκες θα είναι ιδανικές το Σαββατοκύριακο αλλά και την επόμενη εβδομάδα για αποδράσεις και βουτιές. Ωστόσο για την υπηρετική χώρα ένα ψυχρό κύμα από την Ιταλία θα προκαλέσει έντονα φαινόμενα. Για σήμερα και αύριο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι θερμές αερίες μάζες με τον υδράτ γύρω να φτάνει στους 36 και 37 βαθμούς Κελσίου. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η ελληνική πλευρά δεν έχει λόγο να ανοίξει διάλογο με το παράνομο και ανιστόρητο, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα το πρωί. Ανέφερε πως η Αθήνα θα δημοσιοποιεί διεθνώς όσα συμβαίνουν. Μένουμε πιστοί στη διεθνή νομιμότητα. Όσοι επιλέγουν να σταθούν απέναντί μας, απέναντι στο διεθνές δίκαιο και απέναντι στο ΝΑΤΟ, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο μαζί τους. Αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας και δεν θα επικοινωνούμε στα διεθνή φόρα όσα παράνομα συμβαίνουν. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για κόφτη στα κλιματιστικά στο δημόσιο τομέα, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφερθεί στο σχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για την εξοικονόμηση ενέργειας. Με τους αρμόδιους υπουργούς Θεόδωρος Κυλακάκη και Μάκη Βορύδη, σχεδιάζουμε μία σειρά μέτρων και δράσεων για να μπορέσει το δημόσιο να εξοικονομήσει ενέργεια. Επειδή πέρυσι με τον καύσωνα είχαμε φτάσει σε ρεκόρ ζήτησης, το κλιματιστικό, αν το ορίσουμε στους 26 βαθμούς, πετυχαίνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά στην ποιότητα του αέρα και στην εξοικονόμηση ενέργειας, ανέφερε μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Σημείωσε ωστόσο ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο ως σύσταση σε νοικοκυριά και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ στο δημόσιο θα υπάρξουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Κορυφώνεται η διεθνής ανησυχία για το ενδεχόμενο παγκόσμιας επισητιστικής κρίσης με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ρωσία δηλώνει επισήμως διαστόματος Βλάντιμιρ Πούτιν προς τον Ιταλό Πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκη ότι βάζει στο τραπέζι το άνοιγμα ουκρανικών λιμανιών που έχει αποκλείσει με την προϋπόθεση ότι η Δύση θα κυρώσεις, όπως ανέφερε το Κρεμλινό. Διχασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη της έκτακτης συνόδου κορυφής Δευτέρα και Τρίτη. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθούν για να συζητήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενεργειακή κατάσταση της Ευρώπης. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ κατηγόρησε τις χώρες της Δύσης ότι διεξάγουν ολοκληρωτικό πόλεμο στη Ρωσία, τους ανθρώπους της και τον πολιτισμό της. Οι σύμμαχοι της Δύσης ακυρώνουν τη Ρωσία και ό,τι σχετίζεται, είπε σε συνεδρίαση. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι διαπράττει γενοκτονία στο Ντομπάς, στο ανατολικό τμήμα της χώρας του. Είπε ότι η Ουκρανία δεν ανυπομονεί να μιλήσει με τον Ρώσο Πρόεδρο, αλλά ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Πως αυτό πιθανόν να είναι απαραίτητο για να τερματιστεί ο πόλεμος. Θέλουμε πίσω τις ζωές μας, θέλουμε να πάρουμε πίσω τη ζωή μιας κυρίαρχης χώρας εντός του δικού της εδάφους, δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Ρωσία δεν φάνηκε να είναι έτοιμη ακόμα για σοβαρές ειρηνευτικές συνομιλίες. 198 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε χθες στην Κρήτη ο ΕΟΔΗ. Δύο σενάρια εξετάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας από το φθινόπωρο. Το πρώτο είναι ότι ο κορονοϊός θα ακολουθήσει τη λογική των άλλων πανδημιών, οι οποίες από το δεύτερο προς τρίτο έτος πάνε σε ενδημική φάση, για να πάμε σε απαραίτητα και όχι αυστηρά μέτρα, δηλώνει ο Υπουργός Υγείας. Στο δεύτερο περιλαμβάνεται η επαναφορά μέτρων, εάν και εφόσον δείξει πανδημία άλλη δυναμική από το φθινόπωρο. Επίσης, επισήμανε την ανάγκη εμβολιασμού τόσο των ευάλωτων ομάδων όσο και του γενικού πληθυσμού, ενώ διεμήνυσε ότι στους καλοκαιρινούς μήνες θα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Τρομάζει η έλλειψη αγροτικών χεριών για το μέλλον της παραγωγής. Ανησυχία μετά την Ιερά Πέτρα και στη Μεσαιρά. Η Μεσαιρά θα πεινάσει αν συνεχιστεί η κατάσταση, επισημαίνουν οι παραγωγοί. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου του Μπακίου, Μανώλης Ορφανοδάκης, είπε πως εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν ληφθούν μέτρα ενίσχυσης των παραγωγών από τον Αύγουστο, που θα ξεκινήσει νέα καλλιεργητική περίοδος, πολλοί δεν θα έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τα θερμοκήπια τους. Κατά τους ίδιους, αρκετοί αλλοδαποί εργάτες έφυγαν προς την Ιταλία και την Ισπανία, χώρες τις οποίες είναι ευκολότερη η διαδικασία νομιμοποίησης τους. Παράταση ενός μήνα για την αποβολή αντιρρήσεων σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο αναφορικά με τους δασικούς χάρτες δίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μετά
από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των υπουργού Κώστας Κρέκα, της βουλευτή Χανίων Ντόρας Μπακογιάννη και του αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή. Το αίτημα για την παράταση τέθηκε από τον Νίκο Καλογερή, ο οποίος τόνισε προς τον υπουργό ότι δεν φτάνει σε καμία περίπτωση ο χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας που είχε δοθεί με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαΐου 2022. Τόνισε ανάμεσα στα άλλα την ιδιαιτερότητα που υπάρχει για τις περιφερειακές ενότητες Χανίων Ρεθύμνου και το βόρειο τμήμα Ηρακλείου, όπου ταυτόχρονα με τη διαδικασία των αναρτήσεων των δασικών χαρτών υποβάλλονται και οι δηλώσεις των ιδιοκτητών για το κτηματολόγιο με καθυστέρηση 3 χρόνων σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Με διαδικασίες εξπρες, η ανάθεση των αναγκαίων ειδικών μελετών ώστε να προχωρήσουν γρήγορα οι εργασίες αποκατάστασης των κατολισθήσεων και να ανοίξει ο οδικός άξονας Ηρακλείου Μεσαρά μέσα στο καλοκαίρι. Ο καινούργιος δρόμος υπενθυμίζεται ότι έκλεισε λόγω των καθυζητήσεων στις 8 Μαρτίου και θα παραμείνει κλειστός τουλάχιστον μέχρι το τέλος Ιουνίου. Διμέρη περιοδία στην Κρήτη από αύριο του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρη Κουτσούμπα. Το Σάββατο 28 του μήνα θα βρίσκεται στο Ηράκλειο. Στις 8 θα μιλήσει σε πολιτική εκδήλωση της Τομεακής Επιτροπής Ηρακλείου του Κόμματος στο Κυποθέατρο Νίκος Γαζιτζάκης. Την επομένη Κυριακή 29 του μήνα θα βρίσκεται στα Χανιά και στο Κολυμπάρι συγκεκριμένα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ανανεώθηκε η θητεία της Μαρίας Κοσυράκη ως συντονίστριας αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης. Τελευταία προθεσμία για ρύθμιση χρεών στον ΕΦΚΑ έως την Τρίτη. 250 με 300 χιλιάδες μη μισθωτοί κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς παροχές υγείας εάν δεν προχωρήσουν σε ρύθμιση. Ο ΕΦΚΑ διαμηνύει ότι από την 1η Ιουνίου και μετά ασφαλιστική ικανότητα θα συνεχίσουν να έχουν μόνο όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες δεν έχουν οφειλές προς το ΚΕΑΟ, καθώς και όσοι έχουν οφειλές τις οποίες όμως έχουν ρυθμίσει. 31 Μαΐου 2022 είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Ως ήθιστε θα καταβληθούν και τα επιδόματα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του οργανισμού, το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό ανέρχεται σε 399 εκατομμύρια και αφορά 1.502.385 δικαιούχους. Με τα σημερινά δεδομένα εξαντλήθηκε ο δημοσιονομικός χώρος για όλο το 2022, δηλώνει ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Θεϊκούρας. Ωστόσο πρόσθεσε πως έχουμε την αίσθηση ότι όπως εκτελείται ο προϋπολογισμός και εξελίσσεται ο τουρισμός, η κυβέρνηση θα βρίσκει δημοσιονομικό χώρο και θα στέκεται την κατάλληλη στιγμή κοντά σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Νέες αλλαγές στη λειτουργία των ελληνικών πανεπιστημίων δρομολογεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Χθες η ηγεσία του παρουσίασε επιγραμματικά βασικές πτυχές του, το οποίο αποτελείται από 320 άρθρα και θα δοθεί προς δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες για να ψηφιστεί εντός του καλοκαιριού. Εσωτερικό, Εράσμους, κοινά και διπλά πτυχία, stand-ups φοιτητών, νέες αξιοκρατικές διαδικασίες, εκλογές καθηγητών, βιομηχανικά, διδακτορικά, νέο μοντέλο διοίκησης στον ΑΕΗ είναι ορισμένες από τις παρεμβάσεις που προβλέπει. Σε συνθήκες γαλέρας, ακόμα και με λεκτική σωματική βία για κάποιους, εργάζονται δεκάδες ξενοδοχοϋπάλληλοι σε ξενοδοχεία του Ηρακλείου, κατήγγειλε σήμερα το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων, καθώς πίσω από τη λάμψη του χρήματος και τις βιτρίνες των καλέσθητων ξενοδοχείων εξελίσσεται ένα δράμα για ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων. Και φέτος παρατηρούνται, αναφέρει, φαινόμενα από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να εκμεταλλεύονται εργαζόμενους. Η εντατικοποίηση χτυπάει κόκκινο σε πολλές περιπτώσεις, εργασία χωρίς ρεπό, υπερεργασία και υπερορίες απλήρωτες. Καταπάτηση της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ωστόσο, δεν φτάνουν όλα αυτά. Έχουμε πλέον και περιπτώσεις καταγγελιών λεκτικής και σωματικής βίας από προϊσταμένους τμήματων σε βάρος εργαζόμενων, αναφέρει. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ Κρήτης και το Σύλλογο Αλατσατιανών Ηρακλείου διοργανώνουν αύριο το απόγευμα στη στέγη του Συλλόγου Αλατσατιανών Ηρακλείου επιτυχιακή εκδήλωση για την μικρασιατική καταστροφή και τον προσφυγικό ελληνισμό με τίτλο «Η ιστορία μας χτυπάει την πόρτα 100 χρόνια μετά, Μικρασία 1922-2022».
Την Κυριακή 29 Μαΐου στο Χάρακα του Δήμου Ερχανών Αστερουσίων θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την 81η επέτειο της μάχης της Κρήτης και του βομβαρδισμού του Χάρακα από τους Γερμανούς. Αντιδράσεις προκαλεί η διοργάνωση διαδικτυακής ημερίδας με θέμα το μόκος αντικείμενο μελέτης, ιστοριογραφία, τραυματική μνήμη, δημόσια ιστορία, ιστορική εκπαίδευση, την οποία διοργανώνουν το Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το χρηματοδοτούμενο από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών και το οποίο είναι χρηματοδοτούμενο. Ο συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, Ριστομένης Σιγκελάκης, είπε σήμερα στον 984 ότι το εν λόγω πρόγραμμα έχει επανειλημμένως καταγγελθεί για τα μηνύματά του και αυτά τα οποία θέλει να περάσει. Πρώτη στις παραβάσεις στο διάστημα 20 με 25 Μαΐου στους δρόμους της Κρήτης, η οδήγηση υπό την επηρεία αλκοόλ με βάση τα στοιχεία της αστυνομίας. 839 ήταν συνολικά οι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που βεβαιώθηκαν μετά από ελέγχους σε περίπου 5.600 οχήματα. Με 466 γραμμάρια κάναβης συνελήφθησαν έξω από σχολείο του Ηρακλείου δύο νεαροί ηλικίες 17 και 22 ετών. Συνελήφθη επιχειρηματίες του Ηρακλείου που πουλούσε απομιμήσεις επώνυμων εταιριών στην επιχείρησή του. Στα προϊόντα απομιμήσεις που εντόπισαν οι αρχές περιλαμβάνονται είδη ροχισμού, παπούτσια, διάφορα αξεσουάρ, τσάντες, φουλάρια κλπ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατασχέθηκαν τουλάχιστον 19.000 είδη, τα οποία ήταν απομιμήσεις επώνυμων εταιριών, ενώ βρέθηκαν και πρέσες επικόλυσης σημάτων. Ο επιχειρηματίας βρίσκεται απέναντι στη δικαιοσύνη. 40χρονος από την Ιεράπετρα φαίνεται ότι είναι ο δράστης σε 8 περιπτώσεις διαρρήξεων σε ναού στο Λεσίθι. Ο άνδρας αφαιρούσε χρήματα από τα παγκάρια αλλά και τάματα των πιστών. Η δράση του έλαβε τέλος μετά τη διάρρηξη εκκλησίας σε περιοχή του Αγίου Νικολάου, κλέβοντας το ποσό των 625 ευρώ, καθώς έγινε έγκαιρα αντιληπτός από την αστυνομία. Έντονη κριτική δέχεται η αστυνομία στο Τέξας σχετικά με το χρόνο που χρειάστηκε για να τερματιστεί το μακελιό στο δημοτικό σχολείο που έχασαν τη ζωή τους 19 μαθητές και 2 δασκάλες, καθώς ο δράστης παρέμεινε στην τάξη με τα θύματα του για περίπου μία ώρα, ενώ μεγάλος αριθμός αστυνομικών είχε συγκεντρωθεί έξω από την αίθουσα. Τα πυροβόλα όπλα έχουν μετατραπεί στην κυριότερη αιτία θανάτου στις τάξεις των νέων Αμερικανών, ξεπερνώντας τα τροχαία, υποδεικνύει πρόσφατη μελέτη της κυριότερης υπηρεσίας δημόσιας υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Δυναμίτησε τις σχέσεις Πεκίνου-Ουάσιγκτον ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος δήλωσε σε ομιλία του πως το Πεκίνο αντιπροσωπεύει τον πιο σοβαρό κίνδυνο αμφισβήτησης της διεθνούς τάξης. Σεισμός 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά των ακτών του Ανατολικού Τιμόρ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικών Μελετών. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Η αντιστροφή μέτρηση για τον φετινό τελικό, μεγάλο τελικό του Champions League έχει ξεκινήσει, καθώς Λιβερπούλ και Ρεάλ Μαδρίτης είναι στην τελική ευθεία για το σπουδαίο ραντεβού. Η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου χτυπά στο Παρίσι, όπου Άγγλοι και οι Ισπανοί θα διεκδικήσουν το βαρύτατο τρόπαιο στο Stade de France. Οφή, Εργοτέλης, Ηρόδοτος και Αρκάδη διεκδικούν το πρωτάθλημα Κρήτης μέσα από τη διεξαγωγή του Final Four της διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκυριακό. Τα παιχνίδια θα γίνουν στο κλειστό γυμναστήριο του Βαρδενογιάννιου Αθλητικού Κέντρου. 984. Ο καιρός. Έθριος καιρός στην Κρήτη, ανέμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 984. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.